Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είδαμε άλλη μια φορά την βρώμικη λάσπη που έριξε πάλι ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής στο πρόσωπό μου. Καταρχήν με είπε ανταποκριτική της Τουρκίας. Πιστεύω ότι είμαι ένας βουλευτής που εκλέχθηκα με ψήφους 4 φορές και πληρωτικούς και μειωτικούς. Και αυτό είναι τιμή μου για μένα που βρίσκομαι και υπηρετώ την πατρίδα στην Βουλή. Και το δεύτερο, πάλι άνοιξε η υπόθεση με τον Φαντάρο, ένα 19χρονο που πνίγηκε στην Κεραμωτή, και εκεί είχαμε πάλι μία λάσπη του φασιστικού μορφώματος εναντίον μου και του κύριου Λαγού μέσα στην Επιτροπή, ότι εγώ έσκησα την ελληνική σημαία και πηγάγαμε το νεκρό. Εδώ καλό το κύριο Παναγιώτο να το αποκαλύψει. Και αν το αποκαλύψει, εγώ παρετούμε. Αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να το κάνει ο ίδιος όμως. Έχει το θάρρος να το κάνει αυτό. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Όταν οι δικοί μου πρόγονοι πολεμούσαν τον φασισμό στα βουνά της Αλβανίας, οι δικοί του πρόγονοι πού ήτανε? Είμαστε κατά τον φασισμό εμείς, όμως αυτή η λάσπη πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να τελειώνει. Εγώ καλώ τον κύριο Παναγιώτο να αποκαλύψει ότι όντως, έστω και μια φωτογραφία που έχω... Τελειώστε κι εσείς, γιατί σήμερα είναι άλλο το θέμα. Ναι, όχι. Ωραία, όμως καταγράφετε αυτά, κύριε, λοιπόν ότι είστε υπερήφανος. Πρέπει να σταματήσουν. Που... Βρισκόμαστε στον ναό της Δημοκρατίας και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, το οφούλημα να ξέρει την αλήθεια. Όπως είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, κύριε Ζεϊμπέ, κατεγράφει ότι υπηρετείτε την πατρίδα σας που είναι η Ελλάδα και δεν αποδέχεστε ότι έκανατε αυτό με την ελληνική σημαία. Για ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτο. Όχι, κύριε Λάγε, δεν έχετε εσείς επιπροσωπικού. Καθίστε κάτω, κύριε Λάγε. Επιπροσωπικού. Κύριε Λάγε, καθίστε κάτω. Επιπροσωπικού. Επιπροσωπικού. Με μένα μην φωνάζετε. Επιπροσωπικού απαντά αυτός που το προκάλεσε. Δίνω το λόγο στον κύριο Παναγιώταρο που έκανε την αναφορά. Εάν, γιατί σήκωσε και εκείνο στο χέρι του. Εάν δεν θέλει ο κύριος Παναγιώταρος και σας παραχωρεί τη θέση του, θα μιλήσετε εσείς. Ορίστε. Ένας επομένως θα μιλήσει. Έχετε το λόγο, κύριε Λαγέ. Έχετε το λόγο εσείς, σκοτείτε. Ωραία, ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτά τα πράγματα που αναφέραμε συνέβησαν στο χωριό Γλάφκι. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν εφημερίδες που τα αναφέρουν. Κατά δεύτερον, θα τα φέρω. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, αφού ανακοινεί το ζήτημα ο συγκεκριμένος βουλευτής. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, θα τις φέρω σε 10 λεπτά εδώ πέρα, που τον δείχνουν να φωτογραφίζεται με Τούρκους υπουργούς, με Τούρκους αξιωματούχους, κάτω από τη... κάτω από τη σημαία! Κάτω από τη σημαία! Κύριε Κασιδιάρη, για ηρεμήστε! Κύριε Παναγιώταρε, ηρεμία! Ηρεμία. Λοιπόν, να τελειώσω, να συνεχίσω το ήρεμα. Λοιπόν, εγώ θα φέρω τις φωτογραφίες αυτές, εντός μισής ώρας. Θα τις βρω, θα τις κατεβάσω όλο. Δεύτερον, εδώ που είμαστε, γιατί όλα αυτά είναι αλήθεια. Και οι φωτογραφίες και κάτω την τουρκική, από την ανεξάρτητη. Εδώ λοιπόν, που είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μας δηλώνει τώρα εθασός ότι δεν υπάρχει καμία τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Να το δηλώσει τώρα. Λοιπόν. Δεν υπάρχει τουρκική. Το δηλώνει. Το δηλώνει. Τελειώσατε. Δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Να το πει τώρα. Να το τελειώσατε. Πει τώρα. Και να καταδικάσει τις κινήσεις του ΤΕΠ. Να μην καταγράφετε απολύτως τίποτα. Τις κινήσεις. Φύγετε από εκεί. Κλείστε τα μικρόφωνα. Δεν καταγράφετε τίποτα. Φιλότουρκοι. Καθίστε να κάτω. Ζητήσει συγγνώμη για αυτά που έκανε και ότι δεν υπάρχει. Και να μην πηγαίνει. Λοιπόν, να μην πηγαίνει σε συναντήσεις. Κύριε Λαγέ, δηλωσία δεν θα κάνει το ΤΕΠ, κανένα συνάδελφο. Το κόμμα των Τούρκων που δηλώνουν Τούρκοι. Ωραία, τελειώσατε. Να δηλώσει λοιπόν τώρα ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Να το δηλώσει τώρα. Κύριε Παναγιώταρε, είναι Τούρκος πράκτορας. Θα αναγκαστώ να σας πετάξω έξω. Καθίστε κάτω. Τελειώσαμε. Μπορούσατε να τελειώσετε με το ότι θα φέρετε τα στοιχεία τα οποία σας προκάλεσε. Ωραία. Φέρτε τα και τελειώνει εκεί. Ωραία. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αυτό είναι δικό του θέμα. Πότε θα το πει, δεν θα το πει. Λοιπόν, καθίστε κάτω. Δεν καταγράφεται ούτως ή άλλως τίποτα απολύτως στα πρακτικά. Αδίκως φωνασκείτε. Ωραία,
τους προκαλέσατε. Και εσείς θα καταλάβετε, κύριε Λαγέ, καθίστε κάτω. Λοιπόν, καθίστε κάτω. Ανακαλείστε. Ο κύριος Παναγιώταρος, δεν το κάνετε αρένα εδώ. Τελειώσαμε. Να πούμε. Λοιπόν, καθίστε κάτω. Με μένα φωνές στο Προεδρείο κομμένες. Προχωράμε, κύριε Μανιάτη, έχετε το λόγο. Κύριε Μανιάτη, ελάτε στο βήμα, έχετε το λόγο. Να πούμε. Να πούμε. Κύριε Θεωνά, εάν θέλετε τον διάλογο, βγείτε έξω να τον κάνετε με τους συναδέλφους. Ο κύριος Μανιάτης ανεβαίνει στο βήμα. Ελάτε, κύριε Μανιάτη. Ό,τι θέλει θα απαντήσει. Λοιπόν, τελειώστε. Ωραία, πηγαίνετε έξω να διαδηλώσετε τώρα. Να πω. Πηγαίνετε να διαδηλώσετε τώρα. Σιωπή στο βάθος. Έξω, κύριε Ηλιόπουλε, από την αίθουσα. Λοιπόν, τελειώστε, γιατί ο κύριος Μανιάτης πρέπει...